Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα διαφορετικό unboxing. Σε λίγες μέρες είναι το παγκόσμιο τουρνό Dota. Όσοι παίζετε Dota ξέρετε για το Compendium, ξέρετε για τα level και για τα καινούργια chest που έχουν βγει. Είπα να το κάνω για αλλαγή έτσι να δούμε και κάτι διαφορετικό στο κανάλι πέρα από τα υλικά unboxing, να δούμε και ένα ψηφιακό unboxing αυτή τη φορά. Ε, η Dota, η Valve μέσω της δότητα έβγαλε 13 chests, τα οποία είναι τα International Collectors Cassette, τα οποία, με τα οποία μάλλον παίρνει παίρνεις κάποια set τα οποία τροποποιούν κάποιου ήρωε, skins στην ουσία όσοι είστε εξοικειωμένοι και όσοι δεν είστε και είναι σπάνια γιατί μετά το τέλος του International δεν θα μπορούσε να τα αγοράσει από πουθενά. Το καλό με αυτά είναι ότι είναι 13 στο σύνολο, αν πάρεις ένα κερδίζεις νομίζω ε, αν θυμάμαι καλά 2000 Πόντου για να πάρεις δύο level βασικά με τα 7-5 ε, ή αλλιώς 5 level και 20.000 όταν πάρεις και τα 13 ή αλλιώς 20 level. Είναι καλό deal γιατί παίρνεις και σπάνια chest και ανεβάζεις και level στο compendium. Πάμε να δούμε τι θα δούμε με το συγκεκριμένο unboxing και ελπίζω να σας αρέσει. Και επιστροφή στην Dota, πάμε να δούμε το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα chest, είπαμε είναι το International 2016 Collector's Cassé. Το ένα κάνει 1.75. Ένα Εγώ επειδή ήθελα να δω λίγο πώς δουλεύει το θέμα με τα level, εχθές πήρα ένα, το πρώτο δηλαδή και μου είχε το skin του Meepo, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε. Αυτά εδώ κάτω είναι όλα τα skin. Έχει ένα πολύ σπάνιο που είναι του Pudge, το Doomsday Reaper. Και έχει ένα πολύ σπάνιο extra rare, βασικά ultra rare, uh, courier. Και άλλο ένα κουριεράκι το οποίο είναι Βασικά, συγγνώμη, εδώ πήγαμε πίσω. Άλλο ένα κουριεράκι. Ένα μεταφορέα. Το οποίο είναι και αυτό πάλι. Και αυτά είναι όλα τα πακέτα που θα δούμε. Βασικά, έχει μέσα τον Chaos Knight. Έχει τον Tinker. Έχει Shadowfint. Έχει Phantom Assassin. Του, του Sven, το οποίο και πραγματικά επειδή παίζω Sven πάρα πολύ, θα ήθελα να. Φασικά θα το τύχω, είναι σίγουρο. Θα σα πω και πώ δουλεύει το οποίο το, το θέλω πάρα πολύ, του Weaver, εντάξει, είναι ωραίο, εντυπωσιακό, αυτό που επίσης θέλω είναι Zeus, γιατί και Zeus παίζω πάρα πολύ, ε, του Meepo, εντάξει, δεν τρελάθηκα, ε, Bane, πολύ ωραίο, του undying, πάρα πολύ ωραίο, Τη Luna, εντάξει, έτσι και έτσι, του Arc Warden έτσι και έτσι, του Magnus έτσι και έτσι, γενικά δεν έχει τόσο εντυπωσιακά, τα κουριεράκια είναι πολύ ωραία και ο Pudge είναι πάρα πολύ ωραίος. Γενικά σε μάλλον σε γενικές γραμμές δεν έχει κάτι το υπέρ εντυπωσιακό. Λοιπόν, 5-6 είναι αυτά που με ενδιαφέρουν, απλά είπα να τα πάρω για να κάνουμε το unboxing, να τα δούμε κιόλα. Μετά από το τέλος του τουρνουά δεν πρόκειται να υπάρχουν διαθέσιμα στο στέρ, οπότε τα παίρνει τώρα και... Εκτός από αυτό βλέπετε εδώ κερδίζετε και ανάλογα με το 1 ή αν πάρεις τα 7 ή 13 κάποια level. Αυτό που φαντάζομαι και που μάλλον θα γίνει είναι στο πρώτο μου δώσε 2.000 points. Όταν ανοίξω το 7 θα μου δώσει 5.000 points και στο 13ο 20.000 points, δηλαδή συνολικά 27.000 points ή αλλιώς 27 level. Που είναι πολύ καλό deal γιατί για τα χρήματά τους παίρνει και 27 level και παίρνει και 13 skin τα οποία είναι πολύ ωραία. Πέρυσι το μόνο κακό είναι και δεν το ήξερα, είχα όλα τα περσινά σπάνια αλλά είχα δώσει δώρο το ένα και το μετάνιωσα η αλήθεια είναι σε βάθος χρόνου γιατί δεν μπορώ να το βρω πουθενά, αλλά δεν μας πειράζει, πάμε να δούμε τι ισχύει για αυτά. Ισχύει ότι εφόσον είναι 13 τα πακέτα που έχω, 12 βλέπετε εδώ, ένα το έχω ανοίξει ήδη, θα πέσουν και οι 13 βασικοί ήρωες. Και υπάρχει πιθανότητα, και εκεί ποντάρουμε λοιπόν, να πετύχουμε ένα από τα αρέρι πολύ σπάνια, τα οποία είναι πραγματικά υπερεντυπωσιακά. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα, εκκίνηση... Δεν θα δείτε τίποτα να τρελαίνουμε, να εντυπωσιάζουμε, γιατί ξέρω ότι θα πέσουν όλα. Βλέπετε ποιοι ροέ φεύγουν τώρα. Εκεί που θα εντυπωσιαστώ είναι στα rare και στα ultra rare, αν είμαστε τυχεροί. Το ελπίζω να είμαστε. Σταυρώστε τα δάχτυλά σας και πάμε να δούμε. Πρώτο, wyvern. Υπέροχα. Πάμε στο επόμενο πακέτο. Θα τα πάρουμε με τη σειρά όλα. Σας ξαναλέω. Ε, πάμε να δούμε. Αχ, ah, αν θα είμαστε τυχεροί, το πουτζ θέλω πάρα πολύ, ο οποίο πουτζ μα αγνοεί, <laughs> δεν έπεσε ούτε αυτό, Μπέιν με τη σειρά, επόμενο, αυτό είναι λίγο τζόγο να σας πω. ξέρεις ότι σίγουρα θα πέσουν ένα από όλα αυτά τα βασικά, και παίζει, μπα και κάτσει κάποια φάση με αυτά τα δύο. Anyway. Ε, για το value τους, τα θεωρώ καλά γιατί είναι σπάνια, γενικά δεν θα ξαναπετύχουν, δεν θα ξαναβγούνε ποτέ, οπότε Sven, τέλειο είναι αυτό. Οπότε παίζεις για αυτό το λόγο κυρίω και ποντάρεις αυτά. Πάμε για το επόμενο. Η τύχη μας δεν μας θέλει αυτή τη φορά και αυτή τη φορά. Arc Warden, next. Ε, θα με ρωτήσετε πώς πήρα τα χρήματα, πώς έβαλα χρήματα. Είχα κάνει παλιά ένα βίντεο πώς να βάλω pay safe στο Steam. Γενικά δεν έκατσε, επειδή έχουν αλλάξει... έχουν αλλάξει οι διαδικασίε πλέον. Pay safe δεν μπορούμε. Είτε θα το κάνετε με PayPal, έλα eller... ούτε αυτό. Τυχεία είτε θα το κάνετε με PayPal πιστωτική πιστοτική και πρόσφατα βρήκα και εκεί, πότε αυτή τη φορά, βρήκα ένα κατάστημα εδώ στην Ελλάδα, αν πάτε στο σκρουτ και γράψετε Steam Prepaid Card, θα σας βγάλει ένα κατάστημα και μοναδικό είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο διαθέτει κάρτες προπληρωμένες Steam ε, στα 5, 10, ε, 20, 25 και 50 ευρώ. Να σας δείξω κιόλας. Κάπω έτσι θα είναι. Σα βγαίνει όπω είναι για τα κινητά, σα το στέλνουν. Ναι. εκτός Εκτό και άμα θέλετε να το αγοράσετε με πιστοτική, οπότε σα στείλουν τον κωδικό. Εγώ επειδή το web πήρα μια αντικαταβολή, ε, γιατί ήθελα να το δοκιμάσω έτσι. Μου έστειλαν την κάρτα με courier μέσα σε μια μέρα ήρθε, οπότε ναι, είναι μια καλή φάση. Όσοι ενδιαφέρεστε και ρωτάτε να βάλετε χρήματα στο Steam, ειδικά τώρα που είναι και τα Summer Sales, και αξίζει είναι ο καλύτερο τρόπο και το συνιστώ. Πάτε τα μόνα που θα επιβαρυνθείτε είναι 5 ευρώ τα μεταφορικά, εκτό και αν είστε στην περιοχή, γιατί είναι από Αθήνα το κατάστημα. Και πάτε και το πάρετε από εκεί που μετράει. Επόμενο. Αχ, δεν τα βλέπω να έρχονται τα ultra rare και ήρθε και ο Chaos Knight. Πάντω είναι λίγο χάσο, ξέρει. Ανοίξει τόσα πακέτα και οι πιθανότητε είναι 0 στο 0. 0. Το Boots θέλω πάρα πολύ. Boots, μη μα αγνοεί. Μα αγνοεί ο Boots. Πάμε στο επόμενο. Δεν μείναν και πολλά. Τρία πακέτα μείνανε. Τρία πακέτα, τρει ήρωε. Και ο Τίνκερ επόμενο. Φου, φου. Και ναι, γενικά η ατυχία η ίδια προσωποποιημένη όσο δεν πάει. Υπέροχα. Έχω κι άλλο. Πρέπει να έχω άλλο ένα. Ε. Για να δούμε. Υπάρχει κι άλλο ένα. Έπεσε και αυτό γενικά. Α, έκανα και achievement. Πήραμε και level. Τι λες τώρα. Ω, oh, υπέροχα. Mm. Εντυπωσιακό. Οκ. Okay. Λοιπόν, γενικά αυτά τα τρία δεν μας έκατσαν. Δεν με πειράζει και δεν με χαλάει κιόλας. συντάξει, κλάιν mine. Ah, Είναι πολύ καλά πάντα δεν πρόκειται να πάρω άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, η τιμή του κάθε θησαυρού είναι 1,75. Οπότε αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε η επιτυχία μας. Δεν παλεύετε, αλλά δεν πειράζει. Για όσους μας ξαναρωτάτε, σας είπα τον τρόπο για να παίρνετε ε, λεφτά στο Steam, ειδικά τώρα για τα sales. Βρείτε, πηγαίνετε στο Scrooge, γράψτε Steam Prepaid Card και βρείτε το κατάστημα το οποίο τις πουλάει. Έτσι θα σας έρθουν όπως είναι για τα κινητά που κάνω μονανέωση και θα είστε κομπλέα Κώστας εδώ, τσεκτεκνάω ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο αυτό και αν δεν γουστάρετε όχι κάντε κανένα subscribe, κανένα like στο χέρι σας είναι, αν δεν απλά προσπεράστε, να είστε καλά και να έχετε μια μόρφη μέρα, γεια σας